Τη νέα τη στρατηγική ανάπτυξης και προσέλκυσης τουρισμού παρουσίασε σήμερα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Επαρχίας Αμοχώστου, με στόχο βέβαια την προώθηση των παραλιών αλλά και της ενδοχώρας. Μας ενημερώνει και πάλι ο Μαρίνος Παυλικάς. Το νέο βίντεο, το οποίο προβάλλει ως μια ενιαία ταυτότητα την επαρχία Αμοχώστου ως τον ιδανικό προορισμό για ντόπιους αλλά και ξένους τουρίστες, με τίτλο «Αμόχωστος είναι το καλοκαίρι σου», παρουσίασε σήμερα στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα Αγίας Νάπας η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμοχώστου. Σήμερα έχουμε παρουσιάσει την διαφημιστική εκστρατεία, η οποία αφορά την επαρχία Αμοχώστου, τόσο τους δήμους όσο και τις κοινότητες της επαρχίας όλοι, παρουσιάζοντας τόσο τις ομορφιές όσο διάφορα αξιοθέατα και υπηρεσίες τις οποίες οι επισκέπτες μας, σχετικά οι Κύπροι, μπορούν να απολαμβάνουν. Η νέα δυναμική εκστρατεία της ΕΤΑΠ Αμοχώστου σε ψηφιακά αλλά και έντυπα μέσα αναμένεται να συμβάλλει στην προσέλκυση κυρίως εσωτερικού τουρισμού σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό. Έχουμε γύρω στις 25 μονάδες ανοιχτές ξενοδοχειακές και κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία είναι ενδεχομένως τουριστικά δωμάτια. Οι πληρότητες είναι πολύ χαμηλές στις καθημερινές και ανεβαίνουν τα Σαββατοκυριακά λόγω της κυπριακής αγοράς. Θα έλεγα ότι κατά τις καθημερινές η πληρότητα δεν ξεπερνά το 10% και φτάνει το 60% και 70% κατά τα Σαββατοκυριακά. Αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τώρα για όλον τον μήνα Ιούνιον, Ιούλιον, και ελπίζουμε τον Αύγουστο να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας αιχμής που κορυφώνεται η επιθυμία των συμπατριωτών μας για διακοπές, και με τα ελκυστικά πακέτα και τις πολύ καλές τιμές θεωρώ ότι θα αποτελέσει έτσι ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι ώστε να επιλέξουν οι συμπατριώτες μας στο νησί μας φέτος για διακοπές. Με τη νέα της εκστρατεία, η ΕΤΑΠ Αμοχώστου φιλοδοξεί αφενός να αναδείξει τις γνωστές και αφετέρου να αποκαλύψει τις κρυμμένες ομορφιές των 4 δήμων και των 5 κοινοτήτων της επαρχίας Αμοχώστου, με στόχο να γίνει ο απόλυτος και πιο δημοφιλής προορισμός για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στο όσα αφορούν τον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων.